Πάμε, παιδιά, να συναντήσουμε όλοι μαζί τον Πτεραρχό. Έλα, έλα, Γιάννη. έλα Γιάννη, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα με την γνώση και την εμπειρία που έχει ο ίδιο να μα δώσει τα φώτα του. Καλημέρα, κύριε Ατρίδη. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου, κύριε Παυλόπουλο, καλημέρα σα. Αν ήσασταν στην αεροπορία σήμερα, θα ήσασταν ευτυχεί, φαντάζομαι, έτσι. και υποδεχόμαστε στην ανάγρα αυτά τα αεροπλάνα. Μια διαφορετική ημέρα, mm -hmm. πέραν από τα Ραφάλ, επίση είναι μια ενδιαφέρουσα για την πολεμική αεροπορία. Για πρώτη φορά εντάσσονται τα δύο Viper και πρέπει να το πούμε αυτό, είναι τα πιο σύγχρονα F16 στον κόσμο. Mm -hmm. Αυτό δεν πρέπει είναι να αυτά το προσπερνάμε. Ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο από F16 mm -hmm. είναι αυτό, το Viper γι' αυτό καίγεται ο Ερντογάν και θέλει να αναβαθμίσει τα δικά του, mm -hmm. που είναι κάπω αναβαθμισμένα, αλλά είναι υποδεέστερα των δικών μα από τα Block 52 Plus Advance. Και αυτό μην το προσπερνάμε, αυτό που είπε ο κ. Παλιούρα. Το Block 52 Plus Advance, αυτά που έχουμε στον Άραξο, έχουν το Link 16. Και έχουν καλύτερα συστήματα από ό,τι έχουν τα άλλα αεροπλάνα. Και, και, να, να, το, να το πούμε αντίστροφα. Εάν έπαιρνε η Τουρκία τα Viper, τα 83 Viper, και δεν τα παίρναμε εμεί, αυτό πόσο θα μα άγχωνε. Βεβαίω θα μα άγχωνε. Διότι το Viper ξεφεύγει. Όταν έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει πολλού στόχου σε μεγάλη απόσταση, όπω το ραντάρ Άιζα που φτάνει τα 200 χιλιόμετρα, όταν έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει στόχου ταυτόχρονα εδάφου και αέρος mm -hmm. και να παρακολουθεί του 20 στόχου, να μεταφέρει την εικόνα που βλέπει σε real time, σε πραγματικό χώρο, χρόνο, σε όλα τα μέσα που έχει, υπτάμενα και μη και στα βλήματά σου. Τότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για να μπορέσει να κάνει επιτυχίε επιχειρήσει. Και μα είπε ο Γιάννη: Υπάρχει ένα όπλο που θα φέρει το F-16, αυτό που μπορεί να βρίσκει ακόμα και του S400. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Αυτό είναι το ράμπατ στο Ισραηλινό, το οποίο συζητείται εδώ και καιρό. Είναι ένα καταπληκτικό όπλο, mm -hmm. το οποίο δεν είναι μόνο για τα αεροπλάνα. Μπαίνει, α το πούμε, και σε ελικόπτερα. Αν θέλετε, μπαίνει mm -hmm. και σε ε, σταθμού εδάφου, δηλαδή στο έδαφο. Mm -hmm. Από την άλλη, αυτό που είναι σημαντικό. Και κέρδισε η Ελλάδα, αποδέσμευσαν τους δύο σύγχρονου πυράβλους όπως είναι το Χαρπούν, το νέο Χαρπούν, mm -hmm. αντιπλοϊκό βλήμα, το οποίο ξεπερνάει τα 300 χιλιόμετρα. Φανταστείτε να έχετε ένα αεροπλάνο στην Πελοπόννησο και να χτυπήσει πλοίο στα 300 χιλιόμετρα. Mm -hmm. όπως επίσης και το Χαρμ. Α, δεν το βλέπεις καν αντιραντα... το αεροπλάνο που δεν είναι. είναι έχεις, έχεις ναι, δεν ήδη. το βλέπει. Και έχει καταστραφεί. Δεν το Και το Χαρμ, που είναι αντιραντάρ βλήμα, το οποίο mm -hmm. μπορεί να χτυπήσει ακόμη και του S400 πέραν το Rambach, mm -hmm. α, πάνω από τα 200 χιλιόμετρα. Οπότε καταλαβαίνετε σε ποια θέση θα είναι η Ελλάδα. Και αν αυτά τα συνδυάσουμε κύριε οικονόμου και με το ΡΑΦΑΛ και το F-35, αφήστε το λίγο πιο μακρά, ναι. έτσι καταλαβαίνετε... Θα συνεργάζονται όλα μαζί πάντως, Όλα έτσι. μαζί, και με το ΡΑΦΑΛ και με το F-35, το ΛΗ-16 συνεργάζεται. Μάλιστα. Επομένως, έχεις ένα, ένα οπλοστάσιο στο χώρο σου, στη χώρα σου και λοιπά, ο οποίο είναι ένας ε, αποτρεπτικός παράγοντας. Είτε, αυτό ε, το ξέρει η Τουρκία όλο και γι' αυτό, αυτό ανησυχεί και γι' αυτό ε, φωνάζει και διαμαρτύρεται Έτσι. και κλειπαρεί θα έλεγα για να πάρει mm -hmm. τα F-16 από την Αμερική. Όλο αυτό όταν ολοκληρωθεί το σχέδιο, γιατί είναι ένα μεγάλο σχέδιο, πολύ δαπανηρό ναι. ε, αναγκαστικά μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία διότι υπάρχει ε, βάσιμο, ε, 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 βάσιμο πρόβλημα, βάσιμη απειλή. απειλή. υπάρχει απειλή. Είναι απειλή. απειλή. Υπάρχει. Ε, όλο αυτό όταν τελειώσει, η Ελλάδα θα είναι μια στρατιωτική υπερδύναμη στην περιοχή. Κοιτάξτε. Ε, δεν το συζητάμε αυτό. Μιλώ και και για τι φεγάτε, για, θα για, πάρει για, για... για το το Ελλάδα, Όταν θα πάρει η Ελλάδα τα 83 F16, ε, 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 ε. τα 38 που θα αναβαθμιστούν και αυτά, τα μπλοκ 50 σε 50, plus, όταν θα έχει 24 Ραφάλ και όταν θα έχει μία ή δύο μοίρε F35 μαζί με τι Μπελαρά ή κάποιε τι κορβέτε που θα πάρουμε και αυτέ. Ε, ε. πότε καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα θα είναι μια ισχυρή δύναμη στην Ευρώπη ε. μετά τη Γαλλία. Γιατί αυτή τη στιγμή η Γαλλία είναι. Αυτό είναι αποτρεπτικό για την Τουρκία. Βλέποντα η Τουρκία ότι η Ελλάδα τίνει να εξελιχθεί σε μια περιφερειακή δύναμη, ευρωπαϊκή δύναμη, αυτό την ανησυχεί, διότι είναι αποτρεπτικό για τα σχέδια τη Τουρκία να γίνει περιφερειακή δύναμη. Και η Τουρκία θα καθυστερήσει πολύ ακόμα και αύριο, αν ξεκινήσει. Κύριε Γκορνιό, ακόμη και να πάρει σήμερα να υπογραφεί η σύμβαση κλπ. Μετά από 5 με 7 χρόνια θα τα πάρει. Δεν είναι τόσο απλό και τα καινούργια και να αναβαθμίζει. Μάλιστα. Ε, η Ελλάδα ήδη μέχρι τέλος του χρόνου θα πάρει άλλα 4 ή 6 mm -hmm. F-16 Viper. Μέχρι τέλους του 2023 θα έχει την πρώτη παρτίδα 18 Rafale. Mm -hmm. Μέχρι τέλος του χρόνου πιθανώς να έρθουν 4 ή 6 Rafale. Άρα Ραφάλ. ισχυροποιείται πάρα πολύ σε ένα μισή αναβαθμί... χρόνο δηλαδή από τώρα. Και πολύ γρήγορα είναι αναβαθμίζεται. Μεγάλη, ε, ε, δηλαδή, ε, σε αυτό εδώ το τόπο έχουμε την τάση να αποθεώνουμε τον, τον απέναντι και να μηδενίζουμε τα δικά μας. Εδώ, παιδιά, με συγχωρείτε πολύ. Γι' αυτό το ρωτάω στο, ε, στο ε, διευθυντή. Δηλαδή, ναι, κύριε ε, κύριε Παυλόπουλε, δεν, τα δεν υποβαθμίζουμε την Τουρκία. Δεν την υποτιμούμε, προφανώς, αλλά δεν προφανώς. την υπερεκτιμούμε. Αλλά και δεν μπορεί να λέμε αυτή τη στιγμή να προβάλλουμε την Τουρκία, ενώ η Ελλάδα έχει ισχύ. Είπε αλήθεια ο όταν είπε ότι μην το δοκιμάστε, η απάντησή μα θα είναι και μπορούμε, έχουμε τη δύναμη να στείλουμε τέτοια απάντηση, αν χρειαστεί. Η, ο η απάντηση το, την έχει στείλει ε, και με αυτόν τον τρόπο που το είπε στην έκθεση. Αυτό το όχι, που είναι συμβολικό, προσέχετε, και μετά το γιοκ. Mm -hmm. Αυτό είναι ότι και το έχει πει και ο Υπουργό Άμυνα και ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι αν τολμήσετε και κάνετε κάτι, δηλαδή παραβιάσετε την εθνική μας κυριαρχία ή τα κυριαρχικά μα δικαιώματα, η τα κυριαρχικα μας δικαιωματα η ελλαδα θα απαντήσει δυναμικά. Και επίση δεν υπάρχει Δεν υπάρχει ότι αν τολμήσει η Τουρκία να κάνει το παραμικρό σε ένα σημείο, δεν η απάντηση της η απάντη. δεν θα, θα είναι εκεί, το... γενική. θα είναι γενική. Και ξέρετε κάτι, ε, ό,τι προβάλλει ο Ερντογάν, γιατί πρέπει να τα λέμε, αυτή την ισχύ που προβαλλεί είναι επίπλαστη, αυτή τη στιγμή μιλάμε. Mm -hmm. Και είναι προβαλλόμενη, δεν είναι η πραγματική. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα, ακόμη και τώρα κύριε οικονόμου, να το επιφέρει πλήγματα, να τον τιμωρήσει. Mm -hmm. Επομένω, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εσεί τι και... βλέπετε τώρα προοπτικά, Γιατί εντείνεται καθημερινά. Αυτή είναι μεν στη ρητορική, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα Αμπτουλ Χάν, το οποίο κινείται, είναι μάλλον σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή και επιχειρεί, αλλά δεν ξέρουμε τι θα κάνει αργότερα, μετά τον Οκτώβριο που θα τελειώσει και αυτή η ιστορία. Έχουμε τι καθημερινέ απειλέ για τα νησιά μα. Εσεί πού βλέπετε να οδηγείτε αυτή η κατάσταση. Εγώ, εγώ θα κάνω δύο επισημάσει, κύριε Οικονόμου. Πρώτον, ε, επειδή ακούγεται η Τουρκία πιθανώ να κάνει ένα θερμό επεισόδιο, όλα πιθανά, ναι, ναι, ναι. αλλά εγώ το θεωρώ λιγάκι απομακρυσμένο γιατί. Αν η Τουρκία ήθελε να κάνει θερμό επεισόδιο ή οτιδήποτε εναντίον τη mm. Ελλάδα, γιατί δεν το έκανε πριν 4-5 χρόνια που είχε και ισχυρή οικονομία και είχε και καλή κατάσταση στην αεροπορία τη κλπ. Σωστό. Η Ελλάδα ήταν αλλιώ. Γιατί να το κάνει τώρα που έχει μια άθλια οικονομία, mm. δεν έχει αεροπορία. Αυτή τη στιγμή οι πληροφορίε οι επίσημε είναι ότι αεροπο... πετάει περίπου με 20 με 30 αεροπλάνα, τα οποία τα βγάζει mm. κάθε φορά και οπλισμένα για να κάνει υπερπτήσει και παραβιάσει. Δε... ναι, οι πιλότοι του, είναι, η εικόνα τους και μόνο, τελευταίο καιρό, mm -hmm. είναι εκπληκτικοί, είναι ε, μεγάλοι άνθρωποι. Mm -hmm. Έχουνε ανακαλέσει την δεθεντρία, δεθεντρία. Ναι, ναι. Έχουν ανακαλέσει από τη αλλά γιατί υπάρχουν και μικρέ ηλικίε. αλλά μιλάμε τώρα yeah. για πάνω από 40-50 χρόνια. Ε, 50 και έχουν mm -hmm. ανακαλέσει με το ζόρια, με απειλή, the ότι the θα τους άδεια ε, για να είναι πιλότοι. Από αεροπορικέ εταιρείε, ανθρώπου. Μου έλεγε ένα. Με το ζόρι. Ε, ε, Πώ παίρνει το ζόρι. Ένα μουσουλμάνο πομάκο. Μια πληροφορία. Mm -hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι Τούρκοι επιτελεί αεροπόροι. οι οποίοι διαμαρτύρονται στον Ερντογάν και του, λέει, και του λένε μην κάνει αυτέ τι παραβιάσει και τι υπηρετήσει με τα αεροπλάνα. διότι δεν έχουμε. Mm -hmm. δεν κερδίζει τίποτα. Αυτό ακριβώ λένε. Απλώ βάζουν τα αεροσκάφη ώρε, καθυλώνονται για επιθεωρήσεις πονώ, ή αποβλάβες τις οποίες δεν έχουμε να τις επιδιορθώσουμε γιατί δεν έχουμε ανταλλακτικά. Mm -hmm. Παρόλα αυτά ο Ερντογάν παίζει Συνεχίζει. στο παιχνίδι του. Μάλιστα. Τώρα, Λύνουμε, γιατί τα λύτε, κάνει αυτά και... και τελειώνω κύριε οικονομού. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα του Ερντογάν, η μείζωνα προτεραιότητα, είναι το εσωτερικό του. Το πώ θα κερδίσει τι εκλογέ. Είναι κόκκινη γραμμή. Γιατί ξέρει το μετά. Τι ακολουθεί. Πάντω είναι χρήσιμο να βλέπουμε αυτέ τι εικόνε και να κάνουμε αυτό το, ε, το, το ταμείο, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε εμεί, παιδιά. Γιατί γι' αυτό το κάνουμε. Γι' αυτό πληρώνουμε από τα χρήματα των φορολογουμένων Ένα ε, σκασμό λεφτά εδώ πέρα, καραβιέ χρηματοδοτήσει. εκατομμύρια. Ε, 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 να, να δούμε ποιο πλεονέκτημα μα εξασφαλίζουν όλα αυτά. Και από αυτό είναι. Δε. Και οι δύο. Κοιτάξτε, που ξέρετε, η άγρια. Κύριε Παυλόπουλε Μάλιστα. και κύριε Οικονόμη, η άμυνα είναι ένα ακριβό αγαθό που δυστυχώ όταν έχει μια διαρκή απειλή, ορατή απειλή, Είμαστε μακάρι να μην είχαμε. Το πλανήτη, θα πρέπει τέρα, να την πληρώσουμε. Να θα πρέπει να την πληρώσουμε και Αυτά θα την πληρώσουμε. Αυτό καθορίζει η γεωγραφία δυστυχώ. Η είναι... γεωγραφία μα καταδίκασε να έχουμε Έτσι. ένα Έτσι. γείτονα άτακτο και προκλητικό. Κλείνουμε εδώ, άρα, κύριε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Άρα, άρα χρειάζεται δύο χώρες... η ενίσχυση mm -hmm. τη αποτρεπτική μα ισχύω. Δύο χώρε κάνανε οικονομία για χρόνια στην αμυνά του. Μία ήταν η Αρμενία και η άλλη έτσι, ακριβώς. Τώρα βλέπουμε το αποτέλεσμα. Παρακαλάνε να ξοδεύουν αυτά τα χρήματα. Ε, παρακαλάνε. Γιάννη. Εμεί παίρνουμε F35, η Τουρκία βγήκε. Εμεί ήδη mm. παραλαμβάνουμε τα F16 Viper και η Τουρκία εκλυπαρεί να του δώσει Αμερική το OK. Σε λίγα λεπτά θα, θα είναι εδώ ο Μανώλη Κωστίδη για να πούμε και όλα τα υπόλοιπα.